Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου νοσηλεύεται από χτες ένα δίχρονο κοριτσάκι από τον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον ήπιο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε επίθεση από σκύλο ενώ βρισκόταν στην επιχείρηση του παππού του. Νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική σταθερό εκτός κινδύνου και είναι υπό παρακολούθηση. Το παιδάκι αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, ωστόσο οι θεράποντες ιατριακοί έκριναν σκοπιμότερη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε κάτι βαθιά θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και στο τρικοντό της διαβάνης και παραπέμπτηκε στο Πανεπιστημιακό, στο παιδοχειρουργικό. Εκεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εισήγαγε τον ήπιο στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου, φροντίζοντας τα τραύματά του. Είναι στην παιδοχειρουργική κλινική σταθερό εκτός κινδύνου. Η αστυνομία κλήθηκε από το νοσοκομείο να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί, με την ιατροδικαστική έρευνα να φέρεται να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της οικογένειας, ότι δηλαδή ο τραυματισμός προκλήθηκε από το σκύλο.